σε αριθμό ψήφων στις πρόσφατες εκλογές ήταν το δικό μας το κόμμα και οι οικολόγοι. Και παρότι η μεγάλη αποχή που υπήρχε νωρίτερα. Το άκουσα πριν από λίγο ότι υπόθηκε ότι είχε ρηπτώσει. Τώρα από εκεί πέρα. Όχι, δεν είπε κανένα. Δεν είπα εγώ. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Λοιπόν, από εκεί πέρα στις εκλογές αυτές θα πρέπει να κρίνουμε πού θέλει να πάει ο τόπος. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερε ο φίλος μου ο Παναγιώτης εδώ πέρα, τα πράσινα. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Έχουμε τεράστιες εθνικές προκλήσεις. Η Τουρκία διεκδικεί συνέχεια. Και όταν λέμε διεκδικεί, δεν είναι μόνο ότι διεκδικεί και λέει θέλω να σου πάω το Μεσό Αιγαίο και άλλα πράγματα. Και τη Θράκη. Και βλέπουμε υποψηφίους από τα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, και να δίνουν τα διαπιστήριά τους στο τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Είναι ότι αυτό στοιχίζει τεράστια χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό και γι' αυτό κάθε μέρα αυξάνεται το χρέος. Οπότε η εκάστοτε κυβέρνηση, εφόσον έχει ένα τεράστιο αμυντικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να δώσει αυτά που θα όφιλε να δώσει σε παιδεία, σε ανάπτυξη, στα πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε, γιατί δεν βγάζουμε σήμερα, κύριε Φελούρη, κάποιον νομάρχη. Σήμερα βγάζουμε εκπροσώπους για το έθνος. Και όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το έθνος, πρέπει να μιλήσουμε σε αυτή τη βάση. Και εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτό το θέμα. Και όταν έρθουν και διεκδικούν τη Μακεδονία μας, και για τη Μακεδονία η οποία δυστυχώς, παρόλο τα διαγγελόμενα, έχουμε δώσει το όνομα, και πάλι δεν υπόθηκε τίποτα για τη Μακεδονία. Το Κυπριακό βρίσκεται σε άσχημο σημείο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε γενικά την υπόθεση σαν έθνος και είναι εθνικές εκλογές. Τώρα, όσον αφορά τα χρήματα, φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς έχουμε καταθέσει 24 προτάσεις και πρέπει οπωσδήποτε όλα τα κόμματα για να λυθεί το μεγάλο θέμα πρέπει να καθίσουμε και να κουβεντιάσουμε. Να θυμίσω προς τον κύριο Διαμαντάκο, που σε λίγο θα λάβει το λόγο, ότι στο προσκλητήριο που έκανε ο κύριος Καραμαλής την άνοιξη για το θέμα της οικονομίας, το μόνο κόμμα το οποίο είπε για να λυθεί το πρόβλημα να δώσουμε μια χέρι βοηθείας είμαστε εμείς. Και αυτοί δεν τη δέχτηκαν και προχωρήσανε σε εκλογές. Ναι. Εκλογές οι οποίες στοιχίζουν 180 εκατομμύρια ευρώ και ακόμη δεν έχει καταλάβει κανένας γιατί έγιναν. Γιατί έγιναν εκλογές. Δεν έχουν καταλάβει κανένας. Γιατί παραδίδει δηλαδή την εξουσία. Γιατί γίνονται εκλογές τώρα προώρα. Αυτό. Και από ό,τι βλέπουμε, κάνει τα πάντα η κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή. Κάνουν τις γκάφες τη μία πίσω από την άλλη. Να θυμίσω ότι χθες μόλις ο κύριος Αγορίτης είπε μαυρίστε μας, αναφερόμενος προφανώς σε κάποιους βουλευτές οι οποίοι είχαν κακό πρόσωπο. Και αναρωτιέμαι, τα καθαρά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας είναι τελικά καθαρά ή δεν είναι. Αυτές, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρεμούρα, ώστε να έρθει το Πασόκ γρήγορα στα πράγματα. Και κλείνοντας, για να μην φάω χρόνο, επειδή ακούγονται διάφορα για διώξεις από τους νέους πρασινοφρουρούς που μπορεί να γίνουν μετά την 5η Οκτωβρίου, που φαίνεται ότι κερδίζει το Πασόκ τις εκλογές, θα μας βρουν απέναντι στη Βουλή. Απέναντι στη Βουλή για οτιδήποτε υπάρχει. Εμείς θα είμαστε η ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει σκοπό τι να κάνει, να προασπίσει, όπως έχουμε κάνει όλα τα δύο χρόνια και στην Ευρωβουλή, τα δίκαια του ελληνικού λαού, το εισόδημά του και τα εθνικά θέματα, όπως και φυσικά και την ελευθερομετανάστευση που εμείς επιβάλλουμε αλληλεγγύη πολιτικής και την ασφάλεια. Ο αστυνομικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή βάλεται και προσβάλλεται με τα 5 έως 8 χιλιάρικα που του ζητάνε πίσω, πρέπει να αποκτήσει την αξιοπρέπειά του. Μας βλέπουν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί.